τον διάβολο και θέλει φύγει από σας. Πότε θα φύγει ο διάβολος από κοντά μας να μας πειράζει? Όταν υποτασσόμεθα στο Θεό και αντιστεκόμαστε σε Αυτόν, λέγοντας «Είπα γιο πίσω μου σατανά». Πλησιάσατε στη συνέχεια εις τον Θεό και τότε θέλει πλησιάσει ο Θεός σε εσάς. Καθαρίσατε τα σχήρα σας αμαρτωλή, αγνίσατε τα σκαρδία σας δίγνωμη, κακοπαθήσατε και πενθήσατε και χλάψατε, ο γέλος σας ας μεταστραφεί εις πένθος και η χαρά εις κατήφια. Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου και θέλει σας υψώσει. Αμήν. Αδελφοί αγαπητοί, εκείνο το οποίο πρέπει να διακρίνει όλους μας στην Εκκλησία μας, σαν άτομα, σαν οικογένειες, σαν Εκκλησία, η ευσέβεια. Φόβος Θεού, σεβασμός στους αδελφούς μας όλους. Φόβος Θεού, όχι ασεβής, Θεό δεν φοβάμαι και ανθρώπους δεν τρέπουμε, Θεό φοβάμαι και τους ανθρώπους σέβομαι. Ευσέβεια, όχι ασέβεια. Γι' αυτό σας παρακαλώ, όλοι ας εξετάσουμε τις οικογένειές μας, τη γυναίκα μας, οι άντρες, τα παιδιά μας, τις κόρες μας, τους γιους μας. Πώς στέκονται? Στέκονται με ευσέβεια? Ή όταν βγαίνουν από την εκκλησία φοράνε παντελόνια που είναι ευδέλιγμα? Ή, να μην πω άλλα, γιατί με λένε πολύ αυστηρό, αλλά θέλω να είμαι αυστηρός με το Λόγο του Θεού. Θέλω. Δηλαδή θα πει αυστηρός, υπάκουος, κατά πάντα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ιδιαίτερα οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι. Ιδιαίτερα όλοι μας. Με σεβασμό, με ευλάβεια, για να εισακούονται οι προσευχές μας. Και ο Κύριος τον καιρό της αρχός αυτού, με τα κραυγής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίες στον Πατέρα Του, τον μόνο που μπορούσε να σώζει εκ του θανάτου. Τον μόνο, μόνο αυτός μπορούσε. Και εισηκούστησαν, σε αυτό να μείνουμε αδελφοί, εισηκούστησαν οι προσευχές του Κυρίου μας δια την ευλάβεια αυτού. Και τι θα πει ευλάβεια? Με τα πάσης λεπτομέρειας υπακοή στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που είναι το κλειδίον της εισόδου μας στη Βασιλεία του Θεού, που είναι η δύναμη του Θεού που σώζει πάντα το πιστεύοντα. Πίσω γίνεται πολλές φορές φασαρία. Και πολλοί λένε, μου λένε, ότι δεν ακούμε τίποτα. Ελάτε μπροστά, αδερφοί. Μη φοβάστε να έρθετε μπροστά. Όσο πιο κοντά στον Κύριο, τόσο πιο ευλογημένα. Ελάτε μπροστά. Τα παιδιά, αν κάνουν φασαρία, φροντίστε τα οι γονείς. Βλέπω γονείς να έχουν παιδιά δύσκολα και να τα έχουν δίπλα τους. Να μην τα αφήνουν και είναι ήσυχα. Τα πιο δύσκολα παιδιά είναι ήσυχα. Και θυμάμαι, ο Ντίνος ήταν πολύ ζώρικος και μου λέγει ο Λούις, μη στενοχωριέσαι γι' αυτό. Αυτά τα παιδιά γίνονται καλύτεροι χριστιανοί. Αρκεί να τα φροντίζεις με συμμελέτη και συμπροσευχή. Και στην εκκλησία, όχι σκάνδαλα αδερφοί, αλλά προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Εμείς περιμένουμε τη μεγάλη αλλαγή. Και ρωτάω, αμήν. Αμήν. Τη μεγάλη αλλαγή. Να μας κάνει μια εκκλησία αγία, ευλογημένη, ένδοξη, μια έχουσα κοιλίδα ηρητή δετή των τριούτων, για να έρθει να μας παραλάβει. Και να είμαι κι εγώ μέσα. Και εσύ. Όλοι μας μέσα. Ούτε νύχη από κατσίκα να μην αφήσουμε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Όλοι μας μέσα. Γι' αυτό οι προσευχές μας θα ακούγονται, αν γίνονται με ευλάβεια και η συμπεριφορά μας με ευσέβεια.
ιδίως στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή, αλλά και στην εκκλησιαστική μας ζωή. Τώρα σας παρακαλώ, ας έρθουμε μπροστά οι πρεσβύτεροι.